Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τη σύλληψη νεαρού, ο οποίος διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί που έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν σειρά ερευνών σε 5 κατοικίες της περιοχής, συνοδεία εισαγγελικού λειτουργού, ακολουθώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη και τις IP που είχαν εντοπίσει από τη διακίνηση του υλικού. Οι έρευνες ξεκίνησαν από ένα σπίτι στη Σμύνθη, αλλά στην πορεία οι αστυνομικοί κατέληξαν στη Μίκη, καθώς αποκαλύφθηκε ότι από μία IP διοχετευόταν ίντερνετ στο σπίτι του 25χρονου στον διπλανό οικισμό που τελικά συνελήφθη. Από την υποδιεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη ο 24χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της κατοχής, προσφοράς και διάθεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, υλικού πορνογραφίας ανηλίκων κατά συνήθεια και πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων. Ειδικότερα στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διεξήγαγαν διαδικτυακές έρευνες και εντόπισαν ηλεκτρονικά ίχνη εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα στοιχεία που προέκυψαν τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε βούλευμα για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα των ψηφιακών στοιχείων δεδομένων, από την οποία ταυτοποιήθηκαν γεωγραφικά μεταξύ άλλων τα ηλεκτρονικά ίχνη του 24χρονου ημεδαπού σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, την Τετάρτη στην οικία του 24χρονου σε περιοχή της Θράκης, από κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή του τοπικού τμήματος ασφαλείας, κατελήφθη από αυτοφόρο ο 24χρονος να διαμοιράζει υλικό πορνογραφίας ανηλίκων σε χρήστες του εξωτερικού, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αρχεία με ανάλογο περιεχόμενο. Στη συνέχεια διενεργήθηκαν ακόμη 8 έρευνες και κατασχέθηκαν συνολικά συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τάμπλετ, φορητή ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και συσκευές αποθήκευσης USB. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα θα αποσταλούν στο αρμόδιο τμήμα εργαστηρίων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση. Ο συλληφθής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στον κύριο ανακριτή. Οι έρευνες συνεχίζονται με σκοπό να ταυτοποιηθούν οι χρήστες του εξωτερικού, στους οποίους ο 24χρονος διαμοίραζε το επίμαχο υλικό, και να ενημερωθούν οι αλλοδαπές διοκτικές αρχές. Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν ανώνυμα ή επώνυμα με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου.